Δύο από τις μεγάλες δόξες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είδαμε και τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, οι κύριοι Πακογιάννης και Ζέρβας που γιορτάζουν σήμερα. Και εδώ βλέπετε δεξιά τον Μίμη Δωμάζο, αριστερά τον Σταύρο Σαράφη, τις δύο πολύ μεγάλες δόξες των δύο ομάδων του ελληνικού ποδοσφαίρου που μετέφεραν το τρόπαιο σε αυτήν την θέση. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο με αυτές τις φανέλες, τα t-shirt με το hashtag in football we love. Έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, το παιχνίδι δεν θα συνεχίσει, και αυτό διότι έχουν πέσει δακρυγόνα και οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν καλά-καλά να αναπνεύσουν. Μάλιστα του ζητάει τώρα να πάνε στα αποδυτήρια. Να επιστρέψουν στα αποδυτήρια μέχρι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, 80ος τελικός. Εκτελεί ο Αϊτόρ. Κεφαλιά από μάκρυνση από τον Κούρτιτς. Το σούτ του Ρουμπεν Πέρεθ, η μπάλα μακριά από την εστία του Πασχαλάκη. Τροφοδοτεί στον Χουανκάρ. Ζητάει ο Ιωαννίδης στην περιοχή. Η σέντρα, η απομάκρυνση από τον Κρέσπο. Χουανκάρ θα ξανακερδίσει. Ιωαννίδης. Κεφαλιά και η μπάλα θα καταλήξει out. Λάουτ κάνει νόημα ότι δεν υπάρχει κάτι στην προηγούμενη φάση. Στο 28, αυτή τη φορά έγινε πιο απειλητικός ο Παναθηναϊκός μετά την απομάκρυνση του Κρέσπο. Κέρδισε ο Χουανκάρ από τον Λίρατζη. Παρέμβαση του Κούρτιτς. Και στη συνέχεια ο Γκατσίνοβης ήταν αυτός που αστόχησε με το κεφάλι. Εδώ η ολοκλήρωση της φάσης και από άλλη οπτική γωνία παρέμβαση του Κούρτιτς. Ήρθε ο Γκατσίνοβης να βάλει το κεφάλι του. Βλέπω τον Ελ Καντουρί σε ετοιμότητα, αλλά γενικότερα υπάρχει μια ετοιμότητα στο μπάγκο του ΠΑΟΚ. Μάλλον έχουν μπριζώσει λιγάκι τον Σοάρες. Και αυτό γιατί είδα προηγουμένως τον Κούρτιτς και τώρα βλέπω τον Νίγκασο να τα λέει με τον Πορτογάλο, ενώ πιο μπροστά το ίδιο έκανε και ο Κριστιάνο Μπάτς, που σημαίνει ότι εκεί έχει εντοπιστεί το πρόβλημα, στο πώς δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την μπάλα και στη συνέχεια να κάνει ανάπτυξη με τα άκρα μέσω του Σουάρες. Γωνίες στο οπτικό πεδίο που έχει και αυτός, όπως και όλοι εμείς, σε αυτό το πλάνο. Μετά από την σέντρα του Χουανκάρ. Για να δούμε τι θα αποφασίσει ο Ισπανός ρέφερι. Μέσω VAR δείχνει πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στο 32. Παναθηναϊκός έχει την μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο. 1-0 η πράσινη με το πέναλτι του Αϊτόρ. Πέναλτι που δόθηκε με χρήση VAR από τον Αντώνιο Λαόθ. Παίχτες του Γιωβάνοβιτς πανηγυρίζουν και βλέπετε τι γίνεται και στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου. Βρέθηκε στο έδαφος ο Αϊτόρ. Παίχτες του Παναθηναϊκού απομακρύνονται από εκείνο το σημείο με τον Ισπανό που φαίνεται να έχει χτυπήσει. Βρίσκονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού και θα δούμε σε επανάληψη μετά την εκτέλεση του Αϊτόρ που πλασάρει τον Πασχαλάκη. Ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ έπεσε στην αριστερή πλευρά τη στιγμή που έχουν φτάσει κοντά στο σημαίακι. Ο Αϊτόρ βρέθηκε στο επίκεντρο, κάποιο αντικείμενο, ενώ ο Ρουμπεν Πέρεθ τον απομακρύνει. Υπήρξε λίγη ένταση στην συνέχεια και ο Λαόθ κάνει νόημα στις δύο ομάδες να επιστρέψουν στα αποδυτήρια. Ποιος θα απομακρύνει με τον Σουάρες να παίρνει κεφαλιά. Κατέβασε ο Κούρτιτς, κέρδισε ο Αϊτόρ, ο οποίος δοκιμάζει το μακρινό σουτ λίγο πάνω από το οριζόντιο κάρι. Δοκίμασε από μακρινή απόσταση χωρίς να βρει το στόχο. Δείτε ξανά. Με το αριστερό, με πολύ δυνατή, τρέχει να προλάβει και τα καταφέρνει ο Ζίβκοβιτς. Το γέμισμα του Σέρβου, η κεφαλιά, ο Μπρινιόλι θα μπλοκάρει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ακπομ για να κάνει το 1-1. Στο 44. Δείτε και πάλι πως άλλαξε πλευρό ο Ντόγκλας Αυγούστο.
Κυνήγησε τη φάση ο Ζίβκοβιτς. Κατάφερε να βγάλει το γέμισμα. Ο Ακπομ πήρε τη κεφαλιά. Ο Μπρινιόλι έσωσε την παρτίδα εκεί, μπλοκάροντας την μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τον παρακολουθεί ο Σίτκλεϊ. Ήρθε κοντά του ο Γκατσίνοβιτς. Παίρνει μπάλα ο Σέρβος. Στο σούτ η κόντρα. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 47. Προσπάθεια του Μπρινιόλι να βρει, όπως βλέπετε, με αυτό το δυνατό βολέ τον Παλάσιος. Αυτός πήγε στο έναν εναντίον ενός με τον Σίτκλεϊ. Στην συνέχεια πάσαρε στον Γκατσίνοβιτς. Έβαλε το σώμα του ο Ίγκασον και παραχώρησε το κόρνερ. Κατέβασε ο Ίγκασον. Προσπάθεια από τον Βιγιαφάνιες. Και καλεί τον Ντόγκλας Αυγούστο. Μιμείτε την κίνηση ο Βραζιλιάνος. Είδαμε σε επανάληψη τη φάση. Αυστηρές συστάσεις και στον Φραν Βέλεθ, τον αρχηγό του Παναθηναϊκού από τον Λαόθ. Πάσα για τον Ελκαντουρί. Ανεβαίνει ταχύτατα και ο Σίτκλεϊ. Συγκλίνει ο Ελκαντουρί. Παίζεται, δείχνει ο Λαόθ, ενώ βρέθηκε στο έδαφος. Νωρίτερα παρέμβαση πάνω στον Ελκαντουρί από τον Γκατσίνοβιτς. Ο Λαόθ άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Και ο Μπρινιόλι τώρα στην επαναφορά. Γιαφάνιες. Πέρεθ. Χάνει την μπάλα από τον Μπίσεσβαρ και τώρα στην κόντρα ο ΠΑΟΚ με τον Ολλανδό. Ακολουθεί ο Σβάμπ. Το σούτ του Μπίσεσβαρ, η μπάλα out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 58 για τον ΠΑΟΚ να κάνει το 1-1. Δείτε πώς θα γλιστρήσει ο Ρουμπεν Πέρεθ. Κλέβει ο Μπίσεσβαρ, έχει ακολουθήσει ο Ακπομ. Τρέχει ταχύτατα να ακολουθήσει και ο Σβάμπ. Ο Ολλανδός συγκλίνει, σουτάρει με το αριστερό, αλλά δεν βρίσκει δίχτυα σε αυτήν την πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Που έχασε από τον Λίρατζη. Γιαφάνιες, παλιά για τον Χουανκάρ, ο οποίος πλαγιοκοπεί και πάλι. Γυρίζει παράλληλα, έδιωξε ο Πασχαλάκης. Τα κουνάκι του Ιωαννίδη. Γκατσίνοβι στην περιοχή, πέφτει στο έδαφος, θα δείξει την κίτρινη κάρτα ο Λαόθ στον Σέρβο μέσω επιθετικό του Παναθηναϊκού. Ενώ υπήρξε αντίδραση και από τον Ιωαννίδη με τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε ο Ίγκασον προς τον Γκατσίνοβι που αντίκρισε την κίτρινη κάρτα σε αυτήν εδώ τη φάση. Πέρασε στον Σβάμπ, η πάσα για τον Ελκαντουρί, κυκλοφορούν εύκολα την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς τώρα. Το γέμισμα, η κεφαλιά προς τα πίσω, κόρνερ από την παρέμβαση του Φραν Βέλεθ. Σε αυτό το γλυκό γέμισμα από τον Άντρια Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ στο 79. Πολύ καλή εκτέλεση, κεφαλιά, η μπάλα απομακρύνεται από την μεγάλη ευκαιρία που είχε ο Σβάμπ. Τέλος, σε λίγο περνάμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εδώ η κεφαλιά του Αυστριακού. Κατάφερε να διώξει την τελευταία στιγμή ο Κότσιρας. Ενώ εκτέλεσε ο Λίρατζης τώρα για τον Σίτκλεϊ. Αλεξανδρόπουλος για τον Παλάσιος. Παράλληλη πάσα διώχνει ο Πασχαλάκης από την άλλη πλευρά. Πατάει ο Καρλίτος, ο Παλάσιος στην περιοχή, ο Ίγκασον σε κόρνερ. Και στη συνέχεια προλαβαίνει ο Ίγκασον, ενώ χάνει το βηματισμό του ο Αργεντίνος, ο Κότσιρας. Συνεργασία με τον Σβάμπ να σουτάρει, η κόντρα, ο Μπρινιόλι θα μαζέψει την μπάλα. Το σώμα του και την κόντρα ο Βέλεθ για να απομακρυνθεί η μπάλα. Πάνω σπλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Και από άλλη οπτική γωνία, παρέμβαση από τον Βέλεθ πάνω στον Στέφαν Σβάμπ. Προσπάθησε ο Σίτκλεϊ, τον καθυστέρησε εκεί ο Κότσιρας, στα κουνάκια για τον Μητρίτσα, το shoot out στο 89.
ενώ είδε τον ΠΑΟΚ, τους παίχτες του Λουσέσκου να γυρίζουν έξοχα την μπάλα μεταξύ τους. Ο Μητρίτσα έφτασε στην ολοκλήρωση, αλλά σε ένα χώρο που ο Μητρίτσα έχει να αντιμετωπίσει το μαρκάρισμα του Κότσιρα. Γυρίζει το πρώτο δοκάρι, ο Μπρινιόλι θα διώξει, η προβολή και ο Χουανκάρ είναι αυτός που βγάζει την μπάλα σε κόρνερ μετά την παρέμβαση του Ζίβκοβιτς. Την έβγαλε out ο Ισπανός, αφού βρήκε τα πόδια του Σέρβου. Ήταν ο Ίγκασον κοντά στο δεύτερο δοκάρι, Ζίβκοβιτς. Κεφαλιά από τον Ρούμπεν Πέρεθ. Και κίτρινη κάρτα στον Μητρίτσα από τον Λαόθ για θέατρο. Θα δούμε ξανά τη φάση. Ήταν πολύ κοντά ο Λαόθ σε αυτήν την παρέμβαση του Χουανκάρ πάνω στον Μητρίτσα. Εκτέλεσε ο Ιταλός. Κατέβασε ο Καρλίτος, χάνει από τον Κούρτιτς και το σφύριγμα της λήξης. Ο Παναθηναϊκός κατακτά το κύπελο Ελλάδας 8 χρόνια μετά την τελευταία του φορά και πάλι απέναντι στον ΠΑΟΚ, κερδίζοντας με 1-0 με το πέναλτι του Αϊτόρ. Βλέπετε τους πανηγυρισμούς των νικητών. Όλη η ένταση, όλο το νεύρο βγαίνει πια μετά την ολοκλήρωση του αγώνα για τους νικητές που πανηγυρίζουν την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας για τον ΠΑΟΚ που έφτασε σε αυτόν τον τελικό μετά από μια ξεχωριστή, καταπληκτική σεζόν, την δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, την εξαιρετική πορεία στην Ευρώπη, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει σε αυτό το μάτσο που είχε τις ευκαιρίες. Και παραλαμβάνει λοιπόν το έπαθλο του MVP ο Αϊτόρ Καντάλαπιέδρα με την εξαιρετική πορεία που είχε την φετινή σεζόν, έχοντας ξεπεράσει τα όποια προβλήματα συνάντησε σε αυτήν την πορεία. Πάρει φωτιά τραβώντας τα βίντεο σε όλη την διάρκεια του τελικού. Ο κύριος Δημητρίου παραδίδει τον τρόπαιο ώστε ο Κουρμπέλης με τον Φραν Βέλεθ και όλους τους υπόλοιπους να σηκώσουν το κύπελλο Ελλάδας για την ποδοσφαιρική σεζόν 2021-2022. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει κατακτώντας τίτλους, επιστρέφει και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις νικώντας τον ΠΑΟΚ με 1-0 χάρη στο πέναλτι του Αϊτόρ σε αυτήν την επεισοδιακή βραδιά. Θα την θυμόμαστε φυσικά και για τις διακοπές αλλά και για την ολοκλήρωση για τους πράσινους μιας εξαιρετικής χρονιάς.